μέχρι τώρα τουλάχιστον, για να βρούμε το πηλίκο και το υπόλοιπο, χρειαζόταν να κάνουμε τη διαίρεση. Πήραμε δύο επιπλέον εργαλεία με δύο θεωρήματα που αποδείξαμε και είδαμε κάτι εφαρμογές και κάτι ασκήσεις, αλλά το εξοχήν εργαλείο για αυτά τα θέματα είναι το σχήμα Horner. Και είναι το σχήμα Horner γιατί μας επιτρέπει να βρούμε πηλίκο και υπόλοιπο χωρίς να χρειαστεί καθόλου να κάνουμε τη διαίρεση. Απλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Μπαίνουμε απευθείας σε ασκήσεις από το σχολικό μας για να δούμε ακριβώς τι εννοούμε. Είναι άσκηση 4, σελίδα 72. Θα δούμε το δεύτερο που μας ζητάει να βρούμε πηλίκο και υπόλοιπο αυτής εδώ της διαίρεσης. Διά 1008. Όπως και στη διαίρεση δεν ξεχνούσα να βάλω τους ενδιάμεσους όρους, έτσι και τώρα καλούμε να γράψω μια σειρά με τους συντελεστές αυτού του πολυονύμου, χωρίς να ξεχνάω τους ενδιάμεσους όρους, οι οποίοι βέβαια οι συντελεστές τους είναι 0. Το 1 αντιστοιχεί στο χ τρίτης, το 0 στο χ τετράγωνο, το 0 στο χ και τέλος το 512 σε ό,τι αφορά το σταθερό μόρο. Τραβάω μια κάθετη και βάζω τον αντίθετο αριθμό από αυτό που βλέπω στον παραγοντά μου. Συν 8 βλέπω εκεί. Μείον 8 βάζω εδώ. Κατεβάζω το 1, πολλαπλασιάζω το 1 με το μείον 8 και το αποτέλεσμα το βάζω σε αυτό το κουτάκι. Τα αθροίζω. Συνεχίζω την ίδια διαδικασία. Μείον 8 επί μείον 8, το 64 το βάζω σε αυτό το κουτάκι και αθροίζω. Ξανά. Μείον 8 επί 64, μείον 512. Τα αθροίζω και βγάζω 0. Τι έχω κερδίσει έτσι? Όλοι αυτοί είναι οι συντελεστές του πηλίκου μου. Προσοχή όμως, ο βαθμός του θα είναι κατά ένα μικρότερος. Δηλαδή, χ τρίτης έχω εδώ. Εδώ θα είναι χ τετράγωνο. Συντελεστής είναι το 1, έτσι. Μείον 8 χ, συν 64. Αυτό είναι το πηλίκο μου. Και το υπόλοιπό μου, από τη στιγμή που βγήκε από εδώ πέρα 0, είναι το 0. Βρήκα λοιπόν πηλίκο και υπόλοιπο χωρίς καν να χρειαστεί να κάνω τη διαίρεση. Θα δούμε όμως και κανένα δύο παραδειγματάκια ακόμα για να εστιάσουμε και να το δούμε καλύτερα. Πάντως η κεντρική ιδέα είναι αυτή ακριβώς, δεν αλλάζει. Για να δούμε. Από την ίδια άσκηση, από την άσκηση 4, θα πάμε να κάνουμε το τέταρτο υποερώτημα. Ξανά μας ζητάει να βρούμε πηλίκο και υπόλοιπο χωρίς να κάνουμε ασφαλώς τη διαίρεση. Είναι η μείον 3 χ τετάρτης διά χ μείον 2. Ακολουθώ ευλαβικά την κατάταξή μου. Δηλαδή, συντελεστής του χ τετάρτης είναι το μείον 3. Δεν ξεχνάω τους ενδιάμεσους και τον τελικό συντελεστή. Δηλαδή, για το χ τρίτης είναι το 0. Χ τετράγωνο 0, για το χ 0 και ο σταθερός μου όρος. Και εδώ πέρα βλέπω μείον 2. 2. Κατεβάζω τον πρώτο όρο κάτω. Μείον 3. Το γινόμενο κάνει μείον 6. Τα αθροίζω. Το γινόμενο κάνει μείον 12. Το βάζω στο επόμενο κουτάκι απάνω. Τα αθροίζω μείον 12. Ίδια διαδικασία, με προσοχή πάντα. Το άσχημα κάνει μείον 24. Τελευταίο κουτάκι θα βάλω το γινόμενο ξανά που κάνει μείον 48. Και το άσχημα θα κάνει 0. Ξαναπήρα πηλίκο και υπόλοιπο. Πώς αυτοί όλοι οι συντελεστές είναι οι συντελεστές του πηλίκου μου και το υπόλοιπο εδώ πέρα, το οποίο εγώ βιαστικά έγραψα 0, αλλά είναι μείον 48 βέβαια το άθροισμα, μου δίνει το υπόλοιπο της διαίρεσής μου. Δηλαδή, το πηλίκο μου κάνει μείον 3 χ τρίτης, κατεβαίνει κατά ένα ο βαθμός, έτσι, μείον 3 χ τρίτης, μείον 6 χ τετράγωνο, μείον 12 χ, μείον 24. Και το υπόλοιπο είναι το μείον 48. Γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι που λένε, χωρίς να κάνουμε καν τη διαίρεση, πήρα τα δύο στοιχεία που με ενδιαφέρουν, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Θα πρότεινα να πάμε να δούμε και μια έτσι λίγο πιο απαιτητική άσκηση, πάλι από το σχολικό μας όμως, δεν φεύγουμε από την ύλη του σχολικού. Αυτή τη φορά θα είναι από τη β' ομάδα και θα είναι η άσκηση 3. Για να τη διαβάσουμε, να δούμε τι μας θέλει. Άσκηση 3 λοιπόν από τη β' ομάδα. Με τη βοήθεια του σχήματος Horner μόνο να αποδείξετε ότι το πολυόνυμο αυτό, ότι το π του χ ίσον
2 χ τετάρτης, μείον 6 χ τρίτης και 5 χ τετράγωνο, μείον 3 χ και 2, το πολυόνυμο αυτό διαιρείται με το χ μείον 1 επί χ μείον 2 και μας ζητάει να βρούμε το πηλίκο. Ξεκινάμε να κάνουμε σχήμα corner. Μας ζητάει να δείξουμε ότι διαιρείται με το χ μείον 1 επί χ μείον 2 και να βρούμε το πηλίκο. Μείον 1 βλέπω εδώ. Γίνοντας να γράψω τους συντελεστές μου, δηλαδή 2, μείον 6, 5, μείον 3 και 2, φέρνω κάθετο και εδώ πέρα δεν βάζω το μείον 1, πάντα βάζω το αντίθετό του, δηλαδή το 1. Και κάνω την ίδια διαδικασία. Εδώ πρέπει να μου βγει 0 όμως αυτή τη φορά. Για να δούμε. Κατεβάζω το 2. Πολλαπλασιάζω με το 1. Αφρίζω. Μείον 4. Μείον 4 και 5. 1. Το γινόμενο μου κάνει 1. Μείον 3 και 1. Μείον 2. Το γινόμενο μου κάνει 2. 0. Άρα όντως λοιπόν το 1 αποτελεί ρίζα. Έχω το πηλίκο. Κάτσε να το γράψω. Το πηλίκο μου λοιπόν θα είναι 2 χ τρίτης μείον 4 χ τετράγωνο και χ μείον 2. Το χ μείον 2 από τη στιγμή που θα αποτελέσει η ρίζα του πολυονύμου μου δεν μπορεί παρά να αποτελεί ρίζα και του πηλίκου. Τι πάει να πει αυτό? Ας σβήσω αυτό μια που το γράψαμε και θα κάνω καινούριο σχήμα corner, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τους συντελεστές του πηλίκου μου. Και βέβαια, όχι το μείον 2, αλλά το αντίθετό του που είναι το 2. Για να το δούμε. Οι συντελεστές είναι το 2, το μείον 4, το 1 και το μείον 2. Και εδώ βέβαια βάζω το 2. Για να δούμε τι θέλω. 2. Πολλαπλασιάζω 4. Κάνει 0. Πολλαπλασιάζω 0. Κάνει 1, 2 και όντως το υπόλοιπο της διαίρεσής μου βγαίνει 0. Το καινούριο πηλίκο το οποίο προέκυψε είναι το 2 χ τετράγωνο, πάντοτε κατεβαίνω κατά ένα βαθμό, γιατί ήταν χ τρίτης αυτό, έτσι. Κατεβαίνω κατά ένα βαθμό, συν 0 χ, συν 1. Μαζί της η άσκηση να βρούμε το πηλίκο. Το πηλίκο λοιπόν το οποίο εμείς τελικά καταλήξαμε είναι το 2 χ τετράγωνο και 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σχήμα Horner είναι ένα υπέροχο εργαλείο το οποίο χωρίς καν να κάνουμε τη διαίρεση με προσεκτικές κινήσεις και με μια στάνταρ κατάταξη με βγάζει απευθείας στο υπόλοιπο και στο πηλίκο. Θα συνεχίσουμε με τις επόμενες ενότητες πιο μετά και συγκεκριμένα με τις πολυονυμικές εξισώσεις.